Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, πιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Όσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Κι ίσως όλα τελικά να αλλάξουν ξαφνικά, 9 μήνες μετά. Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ο φωτογράφος που κυνηγάει την αλήθεια στην πραγματικότητα κυνηγάει εμένα και τον Άλκη. Γελίε, πώς σου φαίνεται αυτό για τέλος του παραμεθιού? Καλό είναι να ρίξω κι άλλη! Άστον! Κάνεις λες και έχω κάνει κανένα έγκλημα, δηλαδή ρέμισε λίγο. Ναι, γιατί χανόμαστε. Κινδυνεύουν να τριαχτούν όλα στον αέρα. Ποια όλα ρε μωρό μου, αφού ο πατέρας σου είπε θα πάνε όλα καλά. Αν εμφανιστεί ο αυτόπτης μάρτυρας. Τι εννοείς? Εννοώ ότι αυτός ο Μιχάλης Ευστρατείο έχει χαθεί από προσωπουγής. Δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά σε ερωτεύτηκα. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Βλέπω την Κρίστη και ζηλεύω. Καλύτερα να φύγω και να τα ξεχάσω όλα. Εγώ δεν ξαναπαίρνω φυλακή, δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Και τι θα κάνεις? Θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Θα ετοιμάσω το φάκελό σου το συντομότερο και θα στον παραδώσω. Πάντως, ό,τι και να γίνει μεταξύ μας, θέλω να σου πω ότι θα ήθελα να συνεχίσεις να είσαι γιατρός μου. Πού το πας? Είναι απλό. Για κάθε χρόνο που ήμουνα μέσα, θα μου δίνεις από 10.000 ευρώ. Υπολόγισέ τα και θα είμαστε πάτσι. Η οικονομική του κατάρρευση δεν είναι ένα έργο σε πολλά μέρη και εγώ θα το απολαύσω με όλη μου την ψυχή. Και όταν τα χάσει όλα, θα χάσει και τη ζωή του. Τώρα, ο Άλκης θα σέρνεται πίσω μου σαν σκυλάκι. Πολύ σίγουρη σε βρίσκω. Έχει αρχίσει να με καψουρεύεται. Αυτό δεν ήταν μέσα στα πλάνα μας. Ηρώ, είσαι μόνο δικιά μου. Πρόσεξε. Το έκανες! Τι να πω, πως φαίνεται μας κοροϊδέψε και τους δύο και έφυγε με κάποιον τρίτο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λέγε, τι της έκανες? Θα σε σκοτώσω. Κάτω τα χέρια σου από πάνω μου! Θα σε σκοτώσω, λέγε, δεν θα φύγεις ζωντανός από εδώ μέσα. Επα, κάτω τα χέρια σου! Σταματήστε! 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 Έχει όπλο, σας λέω. Και η μητέρα μου δεν θα εξαφανιζόταν έτσι απλά, δεν θα μου το έκανε ποτέ αυτό. Μπορεί να μην την έχει σκοτώσει. Μπορεί όμως να την κρατάει κλεισμένη κάπου. Αυτός ευθύνεται για την εξαφάνισή της. Πιστέψτε μου που σας το λέω. Ψυχραιμία. Τίποτα δεν χάθηκε. Μπορείς ακόμα να τον κάνεις να πληρώσει. Τι σκοτεινό κρύβεται πίσω από τον Άλκη Σταύρου? Ποιοι χρηματοδοτούν την καμπάνια του? Υπάρχουν κρυφοί λογαριασμοί ή όχι? Τέλεια. Από ώρα σε ώρα θα με παρακαλάς να γυρίσω πίσω, γλυκέ μου. Ό,τι είχα να σας πω το είπα. Δεν έχω όπλο. Ο κύριος που κάνει την καταγγελία είναι εραστής της γυναίκας μου. Θέλει να με βγάλει από τη μέση. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Και η κοπέλα? Έχει λόγο να θέλει το ίδιο? Μικροκορίτσια μου. Την παρέσυρο ράζεις. Την έπεισε πως είμαι επικίνδυνος. Άρα ισχυρίζεσαι ότι είπε ψέματα. Ο Ράζης την τρομοκράτησε και την έσυρε μέχρι εδώ. Η Έλσα δεν θα έρχονται ποτέ από μόνη της. Σας είπα, τη γυναίκα με έχω να τη δω από προχτές που εξαφανίστηκε μόνη της από το σπίτι. Πού να φανταστώ πως δεν θα γυρνούσε. Το συνηθίζει αυτό η κυρία Χριστοφή? Να φεύγει από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσει αν θα γυρίσει ή που πάει? Όχι. Μήπως έγινε κάτι που την έκανε να φύγει? Πού θες να ξέρω? Ξέρω ότι είχατε ένα καυγά.
Είναι πολλοί που μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό εκτός από την Έλσα. Δεν είναι λόγος αυτός. Δεν νομίζω ο Κυριάκος θα κάνει κακό στη μαμά. Την αγαπάει και αφού το παιδί είναι δικό του. Δεν μπορεί τίποτα να τη έχει κάνει. Πιο πιθανό είναι να την έχει κλείσει κάπου. Θεέ μου, ας ελπίσουμε ότι η αστυνομία θα βγάλει κάποια άκρη. Παπά, αποκλείεται η μαμά να έχει φρικάρει. Να θέλει να πάει κάπου να ηρεμήσει. Τι φλακίες λέω. Η μαμά δεν είναι έτσι τύπος. Αποκλείεται να φύγει χωρίς ένα μήνυμα. Δεν θα μας αφήνει εμάς στην αγωνία. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος. Κάπου την έχει κλείσει ο Κυριάκος, αλλά δεν μπορεί, θα λυγίσει στην αστυνομία. Για να τα πει όλα. Η μαμά σου είναι καλά. Και το παιδί. Καυγαδίσαμε όπως όλα τα ζευγάρια. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία είμαστε. Αν εξαφανίζονται όποιο καυγαδίζει με τον άντρα της, θα ψάχνετε να βρείτε τις μισές γυναίκες του νησιού. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Για να φύγει δεν ήταν ένας απλός καυγάς. Μετά τον καυγά έμαθα ότι ήταν έγκυος. Δεν ήξερε αν το παιδί ήταν δικό μου ή του εραστή της. Είναι αυτός ένας λόγος να εξαφανιστεί από μόνη της. Άρα ισχυρίζεσαι ότι είσαι αθώος, ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ναι, είμαι αθώος. Γιατί τη στιγμή της σύλληψης τότε, κύριε Χριστοφή, προσπαθήσατε να φύγετε? Είχατε ετοιμάσει και τη βαλίτσα. Και? Εγώ απλά λέω τα γεγονότα. Και δεν ξέρω πολλούς αθώους που το βάζουν στα πόδια, κύριε Χριστοφή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα μιλήσω μόνο ενώπιον του δικηγόρου μου. Από το σπίτι που είχαμε κρύψει το Σερέτη. Δεν το ξέρει κανείς, θα είμαι ασφαλής. Φοβάμαι, Αντρέα, φοβάμαι πολύ. Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Παρακαλώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να με χρειαστεί να το κάνω. Αν όμως όλα πάνε στραβά, δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα, ή θα ξαναβρεθούμε στο σπίτι μας, ή δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να μ' ακολουθήσεις? Για το μόνο πράγμα που είμαι σίγουρη είναι η αγάπη μου για σένα. Θα πάω που με πάει αυτή. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσεις κι εσύ από ανάκριση. Ελπίζω όχι με προβολέα στα μάτια. Τι να σου πω τώρα, έπεσες και σε κακιά στιγμή. Μην ανησυχείς, θα σε ταλαιπωρήσω. Λοιπόν, ξέρω ότι εσύ αίσθησες τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και θα ήθελα με σένα να αρχίζω το άρθρο μου. Πες μου λοιπόν πώς ήταν η πορεία σου αυτό το χώρο, πώς έφτασες σε αυτή τη θέση, ποιες δυσκολίες ενδεχομένως έχεις συναντήσει. Κοίτα, όπως είπες και εσύ, μπορεί εγώ να αίσθησα αυτό το σώμα στην Κύπρο, αλλά χωρίς τα παιδιά που δουλεύουν μαζί μου στη δίωξη. Δεν θα είχαμε όλες αυτές τις επιτυχίες. Και κυρίως μιλώ για τη Δάφνη και για τον Ανδρέα. Νιώθω πως συμμεριζόμαστε το ίδιο όραμα. Θέλουμε να πολεμήσουμε το έγκλημα και να κατορθώσουμε τελικά να το νικήσουμε. Δηλαδή, δεν βγήκες ποτέ από το πλαίσιο του νόμου. Ξέρεις, για να πιάσεις κάποιον, αυτό είναι κάτι που βασανίζει ηθικά πολλούς αστυνομικούς. Όπως θα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει και το πνεύμα. Και όσο δελεαστικό και αν ήταν κάποιες φορές για μένα, όχι. Από το πνεύμα του νόμου δεν βγήκα ποτέ. Πώς το κατάφερες ακριβώς αυτό? Ξέρεις κάτι, η παρανομία είναι κάτι σαν ναρκωτικό. Εθίζεσαι σε αυτήν γρήγορα και πολύ. Λοιπόν, κάτι τέτοιο εγώ δεν θα το επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου. Τίποτα. Ας πω, κορίτσι μου, σταμάτα το. Δεν έχει νόημα. Αν δεν της μιλούσα τόσο άσχημα, αν την άκουγα την... Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Γιατί?
Η μητέρα σου ποτέ δεν θα τα έβαζε μαζί σου. Όσο και αν τσακωνόσαστε, ό,τι και να λέτε, είσαι παιδί της. Σε λατρεύει. Μαμά, πες μου ότι θα γυρίζει, ότι θα είναι καλά και θα γυρίζει κοντά μας, γιατί εγώ φταίω. Της είπα ότι δεν με νοιάζει αν εξαφανιστεί, αλλά δεν το νοούσα, στο θυμό μου το είπα, γι' αυτό... Έλσα, άκουσε με. Η μητέρα σου αγαπάει περισσότερο από τον καθένα. Ποτέ δεν θα σου χρέωνε κάτι. Δεν της έδειξε ότι μπορεί να στηριχτεί σε μένα. Γιατί... Εκείνη το ήξερε, αγάπη μου. Το ήξερε. Πάντα στα δύσκολα η δική σου σκέψη της έδινε δυνάμη. Και τώρα, όπου και αν βρίσκεται, εσύ της δίνεις δυνάμη. Μη χάνουμε την πίστη μας, κορίτσι μου. Σε παρακαλώ. Η αστυνομία θα βρει άκρη, εγώ είμαι σίγουρος. Μάλιστα, δηλαδή αυτή την άποψη τη συμμερίζεται και ο Ανδρέας. Ξέρεις, όσο να είναι ζώρικο να είσαι αστυνομικός και ταυτόχρονα γιος εγκληματία. Άκουσε κάτι. Ο Ανδρέας έβαλε το κεφάλι του στο στόμα του υλικού για να μπορέσει η δίωξη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον υπερασπίζεσαι με τόσο πάθος. Ο Ανδρέας και η Δάφνη είναι σαν παιδιά μου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο δημοσιογράφος θέλει με το άρθρο του να εντυπωσιάσει, να προκαλέσει αίσθηση. Ξεκαθαρίζω όμως ότι δεν θα δεχθώ να πέσει καμιά σκιά πάνω στον Ανδρέα, ούτε σε κάποιο άλλο μέλος της δίωξης. Έγινε σαφής. Ναι, περισσότερο από όσο νομίζεις. Τι όμορφη που είσαι, αγάπη μου. Επιτέλους, αύριο όλα τελειώνουν. Με τον καλύτερο τρόπο, το γάμο σας. Είναι και η βάφτιση, μην το ξεχνάς. Είναι δυνατό να το ξεχάσω. Ακόμα θυμάμαι τα δικά σου βαφτίσια. Τι κλάμα είχες ρίξει. Πάρω λίγο να το βάλεις στα πόδια ο παπάς. Θα είσαι η πιο όμορφη νύφη στην πιο τέλεια τελετή. Το ξέρεις ότι... Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εγώ και ο Άλκης παντρευόμαστε μετά από όσα έγιναν. Είναι σαν κάποιος να μου κάνει πλάκα. Αυτή τη φορά θα γίνουν όλα όπως ονειρεύτηκες. Να είσαι ευτυχισμένη, αγάπη μου, και τίποτα να μη σου χαλάσει αυτή την ευτυχία. Η ζωή σου χρωστάει λίγη γαλήνη. Μακάρι. Άντε και μετά από μένα είναι η σειρά σου. Τι είναι αυτά που λες? Είμαι εγώ για παντρίες. Γιατί μια χαρά γυναίκα είσαι. Δεν είναι για την ηλικία μου αυτά. Μια χαρά είναι η ηλικία σου. Έναν καλό στον εγκέφαλο έχεις λίγο, αλλά θα το θεραπεύσουμε. Σηκωφαντίες! Τι σκοτεινό κρύβεται πίσω από τον Άλκη Σταύρο. Μαμά, δεν γίνεται να αφήνεις τον εαυτό σου. Είσαι ακόμα πολύ νέα και όμορφη.
Θυμάμαι με πόσες ελπίδες πήγα να παντρευτώ. Ήμουνα τόσο ερωτευμένη. Αλλά ο έρωτας δεν φτάνει για ένα πετυχημένο γάμο. Χρειάζεται προσπάθεια, θυσίες. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ναι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Και εσύ που υποχωρούσες σε όλα, τι κέρδισες. Ο πατέρας μου γινόταν όλο και χειρότερος. Μην ανησυχείς. Δεν θα κάνω τα ίδια λάθη με σένα. Μα δεν σου είπα να χάσεις τον εαυτό σου για να σώσεις το γάμο σου. Και δεν θα σ' αφήνω ποτέ να του κάνεις αυτό. Κι εγώ δεν θα σ' αφήσω ποτέ να θάψεις τη γυναίκα που έχεις μέσα σου. Πρέπει να ερωτευτείς ξανά. Αγάπη μου, είναι πολύ αργά για μένα να βρω κάποιον. Δεν με πειράζει όμως. Μου φτάνει που είμαι μαμά σου. Και γιαγιά. Όχι. Δεν πρέπει να σου φτάνει. Δεν γίνεται να νοιάζεσαι μόνο για μας. Αξίζεις πολλά περισσότερα. Η Κρίστη είναι πονοκέφαλος. Το διαπίστωσα προσωπικά. Είναι όμως γλυκός πονοκέφαλος. Μου αρέσουν οι αντίθεσες μικρές. Θέλω τη βοήθειά σου. Πρέπει να τη βάλουμε στη θέση της. Θα οργανώσουμε και δεύτερη απόπειρα. Θα μας καταλάβουν. Τι εννοείς? Ποια απόπειρα δολοφονίας? Δεν καταλαβαίνω. Σταυρό, νομίζω πως δεν χρειάζεται να παίζουμε άλλο θέατρο. Πρέπει να αποκαλυφθούμε. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Πρέπει να συστηθούμε κανονικά. Εσύ. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που συναντούσα τόσο καιρό. Ναι. Ήθελα να σε τσεκάρω πριν αποκαλυφθώ. Το πιστεύω. Και τώρα που συστηθήκαμε, ας επικεντρωθούμε στο πραγματικό πρόβλημα. Στη μέλουσα κυρία Σταύρου. Αλλά εδώ οργανώσαμε ολόκληρη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Άλκη. Στην Κρίστη θα κολλήσουμε. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Το μυαλό της είναι ξηράφι. Η καρδιά της όμως είναι εύρωστη. Δηλαδή? Έχει δύο αγάπες. Ένα παιδί και το τραγούδι. Με το παιδί δεν μπορούμε να τα βάλουμε, διότι είναι αντίθεση και θα μας φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε θα ακολουθήσω το δεύτερο δρόμο. Θα χτυπήσεις την καριέρα της. Αντίθετα. Θα την απογειώσω. Θα την κάνω να είναι τόσο απασχολημένη που δεν θα έχει χρόνο να ασχοληθεί καθόλου με τον Άλκη. Πώς θα το πετύχεις αυτό? Θα πατήσω στο μητρικό της ένστικτο. Θα την κάνω να τρέχει για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Θα οργανώσω συναυλίες, ομιλίες, τα πάντα. Σου μιλάω ειλικρινά. Θα έχει τόσο δουλειά που δεν θα μπορεί να πάρει ανάσα. Στο υπόσχομαι. Σε πόσες μέρες μπορείς να έχεις έτοιμο ένα διαβατήριο? Τρεις είναι πολλές. Το θέλω αύριο. Πληρώνω όσο. Αυτό αποφασίσαμε. Αν δεν εμφανιστεί ο μάρτυρας, δεν θα έρθει ούτε αυτός. Μα αυτό είναι τρελό! Αν δεν έρθει στη δίκη, θα θεωρηθεί φυγόδικος. Θα βγει ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Αυτά τα σκεφτήκατε καθόλου? Φυσικά και τα σκεφτήκαμε, ρε μπαμπά. Εγώ τα σκέφτηκα. Δηλαδή, γιατί ο Αντρέας δεν ακούει τίποτα. Πού είναι τώρα? Έχει κρυφτεί κάπου. Αν εμφανιστεί ο Ευστρατίου, θα έρθει κι αυτός. Αλλιώς θα φύγουμε μαζί. Ναι, ξέρω τι θα πεις αν τα έβαλα όλα στην ίδια σιγαριά. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον Αντρέα. Καλύτερα να είμαι φυγάς παρά χωρίς αυτόν. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δάφνη μου, αυτό δεν μπορώ να στο επιτρέψω να το κάνεις. Δεν μπορείς να με εμποδίσεις, μπαμπά. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ποιον θα αγαπάω. Δάφνη μου, καταλαβαίνεις τι πάτε να κάνετε. Θα ζείτε μια ζωή σαν κυνηγημένη. Δεν με νοιάζει. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε πως ο μάρτυρας θα εμφανιστεί. Δεν βρέθηκε κανένα όπλο στο σπίτι του. Καλώς. Πηγαίνετε. Με ελεύθερος μπορώ να φύγω? Ναι.
Αλλά μην το κουνήσεις από τη Λευκοσία. Μπορεί να σε χρειαστούμε για κατάθεση. Μάλιστα. Χριστοφή, στη θέση σου θα παρακαλούσα να γυρίσει η γυναίκα μου το συντομότερο. Είναι πολύ δύσκολη η θέση σου, ε. Φοβάμαι πια να κοιμηθώ. Δεν αντέχω άλλο αυτούς τους εφιάλτες. Συνεχίζεις να τους βλέπεις? Συχνά? Κάθε βράδυ. Αν και την τελευταία φορά το όνειρο ξεκίνησε τρομακτικά, αλλά μετά έγινε όμορφο. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό? Είδα ότι ήμουν με την Έλενα στο σπίτι που μεγάλωσα. Ήμασταν παιδιά και παίζαμε μαζί. Το σπίτι είχε ένα πηγάδι και η Έλενα έσκυβε όλο και περισσότερο πάνω από το πηγάδι. Της φώναζα να προσέχει, αλλά δεν με άκουγε. Πήγε να πέσει. Το νερό μέσα στο πηγάδι ήταν μαύρο, αλλά έτρεξα και πρόλαβα και την έσωσα. Και πώς ένιωσες με αυτό? Όμορφα. Μια μεγάλη ανακούφιση. Πιστεύεις ότι αυτό το πηγάδι είναι η ψυχή μου? Συγγνώμη, θα ήταν χοντρό να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή. Ξέρεις, θέλω να στείλω ένα mail από το κινητό και δεν έχω σήμα. Ναι, πέρασε εδώ. Επειδή θέλω λίγη ησυχία, μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή του Ανδρέα? Καλύτερα όχι. Δεν θα με παρεξηγούσε, ξέρεις, είμαστε πολύ φίλοι. 3 λεπτά θέλω μόνο, δεν θα στο ζητούσα αν δεν υπήρχε μεγάλη ανάγκη. 3 λεπτά μόνο. Έλα μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σου ζητάω τίποτα δύσκολο. Ένα εισιτήριο νοσηλείας για να καλύψω τον Ανδρέα, την απουσία του. Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα άλλο. Το όχι που είπες μου φτάνει. Δεν θα εμφανιστεί ο μάρτυρας. Το μετάνιωσε. Τι θα κάνουμε, παπά μου, λες? Δεν ξέρω τι να πω. Ο Σερέτης μου είπε ότι ο μάρτυρας είναι φερέγγυος. Δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη. Κάτι άλλο συμβαίνει. Τι όμως. Ψάξαμε στα νοσοκομεία. Πήραμε τη γυναίκα του, πήραμε την γραμματέα του. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εκτός και αν πέθανε. Τι να πω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Κοίταξε, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Περίμενε. Τι να περιμένω, παπά? Τι να περιμένω? Ο Σερέτης μας πούλησε. Στήριξε σε λάθος άνθρωπο την αθώωση του Αντρέα. Μην τα βάζεις με το Σερέτη. Έκανε ό,τι μπορούσε. Διαφόρησε, αυτό έκανε. Έπρεπε να μας εξασφαλίσει το μάρτυρα. Αυτή ήταν η δουλειά του. Ο Σερέτης δεν φταίει, μαδάμου. Κατάλαβε το. Αλλά μπορούμε να περιμένουμε. Η δίκη δεν άρχισε ακόμα. Μπορεί να εμφανιστεί αυτός. Έχω στηρίξει τις ελπίδες μου σε έναν άνθρωπο άγνωστο. Αν δεν εμφανιστεί αυτός ο τύπος, δεν θα έχω ποτέ ξανά κανονική ζωή, το καταλαβαίνεις? Εσύ τι πιστεύεις? Ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι η δική μου ψυχή ή της Έλενας. Της Έλενας, γιατί? Ξέρω πως κανείς δεν έχει πιστέψει πως μετάνιωσα. Στα μάτια όλων είμαι ο θήτης. Αλλά σκέφτηκε κανείς σας πως και το θύμα μπορεί να γίνει θήτης? Γιατί το λες αυτό? Συνέβη κάτι με την Έλενα? Όχι, αλλά σκέψου το. Εγώ κατάλαβα το λάθος μου. Δεν έχω πια θυμό μέσα μου. Η Έλενα όμως βράζει ολόκληρη. Δεν το βρίσκεις λογικό μετά από όλα όσα της έκανες? Μα τη ζήτησα συγγνώμη. Μετάνιωσα. Πόσο πια θα τιμωρούμε? Η Έλενα όμως τιμωρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς να φταίει.
Πώς πίστευσες ότι θα το ξεπεράσει έτσι εύκολα? Δεν ξέρω, εσύ είσαι η γιατρός, όχι εγώ. Όμως σκέψου το, σε παρακαλώ. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος? Ο θήτης που μετάνιωσε για όσα έκανε? Ή το θύμα που θέλει να εκδικηθεί για όσα πέρασε? Αυτό είναι ένα δώρο για το γιο σου. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει το ταλέντο της μάνας του. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ποια είναι η πρόταση που θέλεις να μου κάνεις? Καλά, μη βιάζεσαι. Πες μου πρώτα τα νέα σου. Πώς πάνε οι προετοιμασίες για το γάμο? Καλά. Θα είναι το γεγονός. Όλοι μεθαύριο θα μιλάνε για σας. Αύριο? Τι αύριο, ρε μαμά? Μεθαύριο, καλά λέει ο κύριος Διαμαντίδης. Μπερδεύτηκε με το pre-waiting party, βλέπεις. Δεν ξέρω από τέτοια. Καφέ? Ένα μέτριο, αν δεν είναι δύσκολο. Αλίμονο. Θα τον φτιάξω εγώ. Πάρε και αυτό μέσα. Κάτσε. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι προχθές το γεύμα σε θαύμασα. Θαυμάζεις όλους όσους αυθαδιάζουν ή μόνο εμένα? Έχεις το θάρρος της γνώμης σου. Έχεις και τσαμπουκά, και αυτό μου αρέσει. Κράτησα όμως μια φράση που είπες στο Δήμο. Ότι μπορείς και εσύ, αν θες, να χρησιμοποιήσεις την επιρροή σου για να μας τριμώξεις. Γιατί δεν το κάνεις, λοιπόν? Να σας τριμώξω? Εννοώ να χρησιμοποιήσεις την επιρροή σου, αλλά για καλό σκοπό. Γεια σας. Όλα έτοιμα για τη συνέντευξη τύπου? Ναι, βέβαια. Πού είναι η αίθουσα? Θα ήθελα να ελέγξω κάποιες λεπτομέρειες. Για στο διάδρομο δεξιά. Ευχαριστώ. Σου ετοιμάζω μια έκπληξη, αγαπητέ Άλκη. Ποιος βρίσκεται πίσω από τον Άλκη Σταύρο? Μυστήριο παραμένει η χρηματοδότηση της καμπάνιας του Άλκη Σταύρου. Καμία αντίδραση από το πολιτικό γραφείο του Άλκη Σταύρου. Προς τι η σιωπή? Μήπως γιατί δεν είχε τίποτα να πει? Στο γιόλο με εκδικήσε! Προφανώς δεν υπάρχουν τα στοιχεία για να ανατρέψουν τις κατηγορίες για παράνομο χρηματισμό. Προβλέπεται να κατρακυλήσεις τις δημοσκοπήσεις αν δεν απαντήσει άμεσα. Και αν φυσικά δεν είναι πιστικά αυτά που θα πει. Ποιος τα γράφει αυτά τα πράγματα? Ποιος τα γράφει αυτά τα πράγματα? Έχει κανονιστεί συνέντευξη τύπου από την εκπρόσωπο τύπου του πολιτικού του γραφείου, η Ρώα Ζλάνη, σε λίγα λεπτά. Εδώ σου έχω μια πρόταση. Σου προτείνω να συνεργαστείς με φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωνικές ομάδες. Μελέτησέ την. Να συνεργαστώ ως τι? Θα συμμετάσχεις με ένα team καλλιτεχνών για την προώθηση μιας καμπάνιας του Υπουργείου για τα ορφανά παιδιά. Μάλιστα. Μα εδώ συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Δεν νομίζω ότι μπορώ να φανώ αντάξια. Βεβαίως και μπορείς. Έχεις νέα παιδιά που σε ακολουθούν και σε θαυμάζουν. Φέρνεις κάτι διαφορετικό στο τραπέζι. Και είναι αρκετό αυτό? Ναι, γιατί είσαι και εσύ μητέρα. Όλοι ξέρουν την περιπέτεια που πέρασες με το γιο σου και πόσο ευαισθητοποιημένη είσαι στο θέμα αυτό. Μπορείς να βοηθήσεις. Σκέψου το. Ωραίο το περιτύλιγμα, κύριε Διαμαντίδη, αλλά δεν κρύβεται το περιεχόμενο. Και ποιο πιστεύεις πως είναι το περιεχόμενο? Προσπαθείς να με πλασάρεις καλύτερα ως γυναίκα του Άλκη. Ως γνωστόν, όλες οι σύζυγοι πολιτικών ασχολούνται με τις φιλανθρωπίες. Και αν έκανα κι εγώ κάτι τέτοιο, αυτό θα τόνωνε την εικόνα του πολιτικού Άλκη, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως τώρα αδικείς τον εαυτό σου. Κάθε άλλο. Λυπάμαι, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν θα το παίξω γιατί μου φαίνεται ψεύτικο. Και εγώ δεν είμαι τόσο δίθεν. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ.
Γιατί πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα, γιατί δεν μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή, γιατί πρέπει να παλεύω για όλα, να τρέχω για όλα. Γιατί ερωτεύτηκες τον λάθος άντρα, αδάφη μου, γι' αυτό. Το παρελθόν του Ανδρέα δεν θα σε άφηνε ποτέ να έχεις μια φυσιολογική ζωή. Κάνεις λάθος, δεν υπάρχει σωστός και λάθος άντρας. Υπάρχει μόνο αυτός που υπαγορεύει η καρδιά μου. Αυτός είναι ο σωστός και εμένα η καρδιά μου φωνάζει τον Ανδρέα, μόνο αυτόν, κανέναν άλλον. Τότε θα πρέπει να αποδεχτείς τις συνέπειες. Αυτό θα κάνω. Αυτό θα κάνω. Θα φύγω μαζί του. Θα φύγω ακόμη κι αν χρειαστεί να θυσιάσω τα πάντα. Ναι. Κύριε Ραζή, χαίρετε. Αστυνόμος Γρηγορίου. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Κυριάκος Χριστοφής αφέθηκε ελεύθερος. Από τη στιγμή που δεν ξεκίνησε επίσημα η έρευνα για τη Μαρίνα Χριστοφή... Δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Καταλαβαίνετε. Το όπλο δεν το βρήκατε? Όχι. Το βράδυ δηλώσατε την εξαφάνιση. Για να αρχίσουμε τις συντονισμένες ενέργειες. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Τον αφήσανε, λέει, τον Κυριάκο. Δεν μπορούσαν να τον κρατάνε άλλο χωρίς στοιχεία. Το βράδυ θα δηλώσουμε εξαφάνιση και βλέπουμε. Δεν το πιστεύω. Πάλι την κλείδωσε. Κατάλαβες. Έχει κρύψει το όπλο κάπου. Και δεν μπορούν να το βρούνε. Τι έχεις, πονάς, πού! Τι με έπιασες τώρα. Ας πούμε, σε εδώ ξαφνικά με... Δεν είναι τίποτα. Πάμε στο νοσοκομείο. Εντάξει. Μαμά μου, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό. Εσύ πρέπει να είσαι καλά για να βρούμε τη μαμά. Σε παρακαλώ. Δεν αντέχω να σε χάσω κι εσένα. Σώπα, κορίτσια, γυμνάζεσαι κι εσύ. Εγώ είμαι σκληρό καρύδι. Το ξέρω, μπαμπά μου, το ξέρω. Απλά να πάμε για να σιγουρευτούμε, τίποτα άλλο. Εξάλλου θέλω να είμαι εδώ για τη Μαρίνα. Λοιπόν... Ξέρεις τι πιστεύω, ότι... Τζάμπα έχουμε φρικάρει. Η μαμά είναι μια χαρά, απλά... Της έχουν πέσει πολλά μαζί και θέλει το χρόνο της. Αυτό, αλλά την ξέρεις πώς είναι. Μπορεί, ναι. Την έχουν πιάσει τα μοναχικά της. Όπου να είναι θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει. Ένας λόγος παραπάνω να μην πάμε πουθενά. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα αφήσουμε ένα σημείωμα που θα λέει «Μαρίνα, μην πας πουθενά, επιστρέφω αμέσως». Παπά μου, σε παρακαλώ, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Σε παρακαλώ. Θα σου κάνω το χατήρι μόνο και μόνο για να ηρεμήσεις. Μόνο και μόνο για αυτό. Να ξέρω. Εύα, η Έλενα δεν θέλει να εκδικηθεί κανέναν. Μόνο να ξαναπάρει πίσω τη ζωή που τη στέρισε. Κατάλαβα. Νομίζεις πως τα λέω αυτά επειδή ακόμα τη μισώ. Τη φοβάσαι. Και το φόβο σου τον προκαλούν οι τύψεις, όχι η Έλενα. Πρέπει όμως να μάθεις να τις διαχειρίζεσαι. Να ζεις μαζί τους. Ίσως έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Αν μπορούσα να κοιμηθώ μερικά βράδια ήσυχα, θα σκεφτόμουν πιο καθαρά. Μήπως μπορείς τελικά να μου γράψεις κάτι. Εντάξει. Θα σου γράψω ένα ελαφρύ υπνοτικό. Πρέπει όμως και εσύ να δεις τα πράγματα ψύχρεμα. Να δώσεις στους ανθρώπους το χρόνο που χρειάζονται για να σε συγχωρέσουν και να σε εμπιστευτούν ξανά. Α? Να ηρεμήσεις. Αλλιώς τα φάρμακα από μόνα τους δεν κάνουν κάτι. Σε ευχαριστώ. Μίλησες καθόλου με τη Μαρίνα? Όχι. Έμαθες ότι είναι έγκυος? Ναι. Μίλησα με τον Μάνο. Μου είπε ότι έκανε καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του Κυριάκου. Εγώ αυτό φοβάμαι. Ότι εκείνος κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση της αδερφής μου. Γιατί το λες? Έγινε κάτι? Πήγα σπίτι χθες να τη βρω. Και... έπεσα πάνω στον Κυριάκο. Ήταν σε άσχημη κατάσταση. Όταν τον ρώτησα για τη Μαρίνα, εξοργίστηκε. Με απείλησε. Με όπλο. Μουσική.
Μαρίνα. Μαρίνα. Αγάπη μου. Ήρθες. Αγάπη μου, γύρισες. Ναι. Πίστευες ότι δεν θα γυρνούσα. Μαρίνα. Μαρίνα, μην με αφήνεις. Καταλαβαίνω ότι δεν με εμπιστεύεσαι ακόμα. Αλλά χάνεις την ουσία. Θα βοηθήσεις πολλά παιδιά. Και αυτό η Ρο το σκέφτηκε. Όχι, εγώ το σκέφτηκα. Ούτε ο Άλκης ξέρει κάτι, ούτε η Ρο. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μάθω. Μπορείς να ευαισθητοποιήσεις πολύ κόσμο. Αλλά εσύ επιλέγεις να μένεις αμέτωχη. Αυτό δείχνει έλλειψη ευαισθησίας. Ή απλά δεν θέλω να με χρησιμοποιούν. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς γιατί απλά έχουν συμπόνια μέσα τους και θέλουν να απαλύνουν τον πόνο των άλλων. Αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να τους ακυρώνεις ως δήθεν. Λοιπόν, διάβασε το. Και αν πραγματικά πισώχεις αυτό, τότε εσύ θα είσαι δήθεν. Και όλος ο τσαμπουκάς και η δύναμή σου θα είναι μόνο στα λόγια. Απλώς δεν θέλω να με ανακατεύετε στις δουλειές σας. Κανείς δεν σε ανακατεύει πουθενά. Θα σου έκανα αυτή την πρόταση ακόμα και αν δεν ήσουν με τον Άλκη. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, οφείλεις να παίρνεις θέση στα πράγματα. Υποσχέσου μου πώς θα το μελετήσεις. Άσχετα από την εικόνα που έχεις για μένα. Ωραία. Okay. Έριξα το δόλωμα. Σε λίγο ξεκινάει η δίκη και ο μάρτυρας άφαντος. Πείσατε τουλάχιστον τον Ανδρέα να έρθει. Όχι, δυστυχώς όχι. Καλά, μη φοβάσαι. Όλα θα πάνε καλά. Θα κάνεις το τέλος εσύ ένα μαγικό και θα τον σώσεις. Μάρθα μου, τέλειωσαν τα μαγικά. Δεν έχω άλλους άσους στο μανίκι μου. Σε παρακαλώ, μην το βάζεις κάτω. Σε σένα στηρίζονται όλοι. Κι εγώ ξέρω πόσο είσαι δυνατός. Είμαι, χάρη σε σένα. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί, κοντά σου. Μα είσαι. Είναι σαν να σε έχω δίπλα μου. Ελάτε, η δίκη αρχίζει. Πρέπει να κλείσω. Με φωνάζουν. Τι έμαθες? Κοίτα, υπάρχει φόβος και τα στόματα μένουν κλειστά. Με το Σολόμο όμως που μίλησα off the record, κατάλαβα ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή? Ο Ανδρέας είναι πουλημένος. Όπως τον περιμέναμε. Γι' αυτό ήθελες να βρεθούμε ή έχεις και κάτι άλλο? Κοίτα, θέλω να με βοηθήσεις σε κάτι. Τι ξέρεις για το Σερέτη, τι μπορείς να μου πεις γι' αυτόν? Όχι πολλά. Τίμιος μπάτσος. Επίμονος. Αυτά. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες που μπορείς να μου πεις? Γιατί? Τι συνέβη, τι έγινε? Ξέρω εγώ, μου φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός. Αυτά λέει το έστιχτό σου. Δεν είχε καμιά αμφιβολία για τον Ανδρέα. Ίσα ίσα που μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Ή είναι πολύ αφελής, ή είναι πολύ μπλεγμένος και καλύπτει τον Γιωργόπουλο. Ναι, αυτό που λες έχει λογική. Όμως μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
Σε παρακαλώ, μάθε ό,τι μπορείς γι' αυτόν, άρα να προσέχεις. Γιατί αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα φαντάζομαι, είναι πολύ, πολύ δικτυωμένος και θα έχει παντού πληροφοριοδότες. Ωραία. Θα κάνω μια διακριτική έρευνα. Αλλά τέρμα οι συναντήσεις μας. Δεν θέλω να ρισκάρω να μας δει κάποιος μαζί. Έγινε, θα μιλάμε στο τηλέφωνο. Ναι. Και με κωδικοποιημένα email. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μόλις έχεις ατράνταχτα στοιχεία ότι ο Ανδρέας είναι ο αρχηγός της νέας Red Swan. Μου, τι έγινε, γιατί είστε εδώ? Είδατε τον πατέρα μου πώς είναι? Τον είδα που έδινε αίμα, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ο τελευταίος υπέρηχος δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό. Τι συμβαίνει? Τον έσυρα εδώ με το ζόρι. Πονάγε τόσο πολύ που του κόπηκε η ανάσα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Καθόλου καλό σημάδι. Μήπως κάτι που έφαγε τον πείραξε? Όχι, δεν είναι οργανικό. Θυμάστε που μου είπατε ότι η ψυχολογία παίζει ρόλο? Φυσικά. Ο πατέρας μου αυτό το καιρό είναι στα πατώματα. Έλισσα, τι συμβαίνει? Ξέρεις ότι μπορείς να μου μιλήσεις ειλικρινά. Το ξέρω, σας εμπιστεύομαι. Εσείς του σώσατε τη ζωή. Ξέρω πόσο νοιάζεστε γι' αυτό. Ο πατέρας είναι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν γίνεται να μην νοιάζομαι γι' αυτόν. Λοιπόν, πες μου, τι έγινε? Η μαμά μου εξαφανίστηκε. Και κανείς δεν ξέρει πού είναι ή αν είναι καλά. Δεν μπορεί. Πώς? Ξέρω ότι ψάχνουμε από προχθές το βράδυ. Και το τηλέφωνο της είναι κλειστό. Εσύ πού πιστεύεις ότι μπορεί να βρίσκεται? Δεν ξέρω. Ο Μάνος όμως πιστεύει... Ναι. Πως μπορεί να της έκανε κακό ο Κυριάκος. Έμαθα ότι είναι πάλι μαζί. Και θόλωσε. Έγινε μια άδικη επίθεση και προς το κόμμα και προς τον Άλκη Σταύρου. Όχι μόνο άδικη, αλλά και άμανδρη. Γιατί ήταν ανώνυμη. Ξέρουμε ήδη πως κάποιοι θέλουν τον κύριο Σταύρου εκτός του πολιτικού προσκηνίου. Δεν κατάφεραν να το σκοτώσουν με τις σφαίρες και προσπαθούν να δολοφονήσουν την υπόλοιψή του. Είναι νέος, άφθαρτος και γι' αυτό τον φοβούνται. Φοβούνται πως οι πολίτες θα ανακαλύψουν πως υπάρχει κι άλλος τρόπος άσκησης πολιτικής. Καθαρός και προς το συμφέρον του κόσμου. Χωρίς πελατειακές σχέσεις και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Και μόλις συμβεί αυτό, το παλιό πολιτικό προσωπικό θα βρεθεί στα αζήτητα. Και η ιδιωτελής άσκηση εξουσίας θα πάρει οριστικά τέλος. Έχετε στοιχεία που αντικρούν τις κατηγορίες? Λέτε να σας φώναζα εδώ και να μην σας απαντήσω? Αναρτήσαμε όλα τα στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε. Αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία πως ο Άλκης Σταύρου είναι απόλυτα καθαρός και πως η προεκλογική του καμπάνια κόστισε τα λιγότερα χρήματα από όλες τις άλλες. Και είναι αυτό αρκετό? Όταν δείτε την ανάρτηση θα το θεωρήσετε υπεραρκετό. Έκανα αυτό που πρόσταζε η συνείδησή μου. Η σχέση μας, και η προσωπική και η επαγγελματική, έχει τελειώσει. Δες το σαν ένα αποχαιρετιστήριο δώρο. Από εδώ και πέρα, κομμένει και η σχέση και η επικοινωνία μας. Ζητάτε αναβολή λόγω μη εμφάνισης του μάρτυρα. Κατανοητό. Ο κατηγορούμενος όμως πού είναι? Βρίσκεται καθοδόν. Έρχεται. Αν δεν εμφανιστεί σε 10 λεπτά, θα διατάξω τη βία προσαγωγή του στο δικαστήριο. Δεν θα χρειαστεί. Τηλεφώνησέ του. Πρέπει να έρθει οπωσδήποτε.
Έλα, ήρθε. Όχι. Αλλά για να πάρουμε την αναβολή πρέπει να εμφανιστείς. Αλλιώς ο δικαστής θα διατάξει την προσαγωγή σου, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, έλα. Σε παρακαλώ, κάντο για μένα. Κάντο για σένα, για τη ζωή σου. Ποια ζωή μου, ρε Δέφνη. Τι θέλεις να μείνω για πάντα στο κελί. Με καταλείπεις έτσι. Όχι, αγάπη μου, ποτέ. Ποτέ δεν σε καταλείπω. Απλά φοβάμαι. Κι εγώ. Γι' αυτό το πάω μέχρι τέρμα. Αν έρθω εκεί, είμαι καταδικασμένος. Το καταλαβαίνεις αυτό. Θα πάρουμε αναβολή, σου λέω. Δεν ρισκάρω να ξαναμπω φυλακή, ξέχνα το. Μπήκα σπίτι σου, Κρίστη. Τώρα είμαι έτοιμη να μπω και στη ζωή σου. Λοιπόν, μόλις βγουν οι εξετάσεις σου, θα σε ειδοποιήσω αμέσως. Αλλά πρέπει να σε δω σύντομα. Αυτός ο πόνος που ένιωσες με ανησυχεί πολύ. Εμείς οι δύο μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Φτάνει να μην με παρατήσεις. Σε θέλω δίπλα μου, σε κάθε μου βήμα, μέχρι την κορυφή. Ήρθα να καταθέσω ως μάρτυρας υπεράσπισης του Αντρέα Γιωργόπουλου. Σωθήκαμε. Ο μάρτυρας ήρθε. Δεν ήθελες τη Μαρίνα έξω από τη ζωή του Μάνου. Την έχεις. Και μάλιστα χωρίς να λερώσεις τα χέρια σου. Κυριακό, σε ρωτάω για τελευταία φορά. Της έκανες κακό. Σε σένα μιλάω. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με και γυρνάω πίσω. Θα πάρω την εκδίκησή μου, έστω και αργά. Κι έτσι ευάλωτος όπως είσαι μου το κάνεις πιο εύκολο. Εδώ θα παντρευτούμε. Και η Έλενα. Θα της το πω σήμερα κιόλας. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Το θυμό που θα γεννηθεί μέσα της. Και που θύμα να γεννηθεί της.